ασφαλιστές της ΠΟΕ ΟΤΑ επιτίθενται στον πρόεδρο των Γενικών Γραμματέων των Δήμων όταν επιχειρεί να μπει στο ξενοδοχείο όπου είναι σε εξέλιξη προγραμματισμένη συνάντηση Ελλήνων και Γερμανών δημάρχων στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Του κλείνουν την είσοδο, κάποιος τον τραβάει από τη γραβάτα. Ακολουθούν προπυλακισμοί. Οι συνδικαλιστές είχαν επιτεθεί και στο Δήμαρχο Βρυλισσίων, φωνάζοντας συνθήματα κατά της ελληνογερμανικής συνεργασίας και κατά της διαθεσιμότητας. Ακολούθησε πανδαιμόνιο όταν οι συνδικαλιστές της ΠΟΕ ΟΤΑ ήρθαν αντιμέτωποι και με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου θα γινόταν η συνάντηση Ελλήνων και Γερμανών Δημάρχων, επειδή είχαν την πληροφορία ότι θα συμμετείχε και ο εντεταλμένος της Γερμανίδας Καγκελαρίου Γιώακιμ Φούχτελ, ο οποίος όμως τελικά δεν έδωσε το παρόν και σύμφωνα με πληροφορίες είναι στη Γερμανία. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει το μέτρο της διαθεσιμότητας και ήδη διέγραψε από τις λίστες δεδομένων της απογραφής τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο συγκεκριμένο καθεστώς. Μάλιστα την ίδια ώρα με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπονται δρακόντια μέτρα ώστε να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος αλλά και για την υποχρεωτική καταβολή της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμής. Τα μέτρα αυτά ξεκινούν από την παρακράτηση αποδοχών ως και τη μη καταβολή των κεντρικών αυτοτελών πόρων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εργαζόμενοι πάντως συνεχίζουν να αντιδρούν, προχωρώντας σήμερα και αύριο σε 48 ώρια απεργία, κρατώντας κλειστούς τους παιδικούς σταθμούς στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και τις υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ απειλούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες μέρες.